Περίπου 500 εκατομμύρια πλανήτες από τους συνολικά 50 δισεκατομμύρια που περιλαμβάνονται στο γαλαξία μας πιθανόν να φιλοξενούν μορφές ζωής, αφού διατηρούν μια μέση θερμοκρασία. Αυτό έχει υποστηρίξει ο Βίλιαμ Μπουρούκι, επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής του διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler της NASA, που αναζητά εξωπλανήτες πριν από ένα χρόνο στο πλαίσιο συνεδρίου για την προώθηση της επιστήμης. Σύμφωνα με τον Μπουρούκι και την ομάδα του, ένα στα δύο άστρα του γαλαξία μας από τα 100 δισεκατομμύρια περίπου έχει τουλάχιστον ένα πλανήτη γύρω του. Αυτό μαθηματικά σημαίνει πως υπάρχουν τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια εξωπλανήτες. Επίσης, εκτιμάται ότι ένα στα 200 άστρα έχει πλανήτες σε τροχιά σε αυτό που λέμε κατοικήσιμη ζώνη. Οι επιστήμονες που μελετούν πιθανότητα πλανητών που να φέρουν ζωή αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν δύο κριτήρια για την αξιολόγησή τους. Το πρώτο κριτήριο είναι πιο ανθρωποκεντρικό, δηλαδή εάν υπάρχει πιθανότητα να βρούμε ζωή όπως την ξέρουμε. Όχι αναγκαστικά ανθρώπους, αλλά κάτι σαν ζώα, κάτι σαν φυτά, όπως το ξέρουμε εδώ. Η άλλη άποψη φεύγει από αυτό τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και κοιτάει πια την δυνατότητα να είναι κατοικήσιμοι οι πλανήτες, θεωρώντας γενικά ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνθήκες για να μπορούν τέτοιου είδους σύνθετα συστήματα με δυνατότητα αναπαραγωγής να συντεθούν, να σχηματιστούν και να παραμείνουν. Είναι αρκετοί επιστήμονες που ισχυρίζονται ότι επειδή το σύμπαν είναι αχανές και ότι είναι άπειρο, έτσι, άρα δεν μπορεί κάπου σε μια γωνιά θα υπάρχει ζωή. Κάτι ανάλογο. Ναι, κάτι ανάλογο, κάτι αντίστοιχο. Αυτό είναι λάθος αντίληψη, γιατί αυτό που εμείς τώρα το θεωρούμε φυτά ζώα, έτσι, κάτι που το φέρνουμε πιο κοντά στην εικόνα που έχουμε και όχι κάτι αφηρημένο, είναι αποτέλεσμα μιας πάρα πολύ μακρόχρονης ιστορίας και μιας απειρίας παραμέτρων που έδρασαν. Αυτή η απειρία παραμέτρων που έδρασαν μάλιστα και με τη σωστή σειρά σε συγκεκριμένους είναι σαν να εξουδετερώνει την απειρία του σύμπαντος. Δηλαδή, ναι μεν είναι άπειρο το σύμπαν, αλλά αυτά που έχουν δημιουργηθεί εδώ όπως έχουν δημιουργηθεί είναι μοναδικά. Αποκλείεται να έχουν δημιουργηθεί αλλού. Όπως υπάρχει ασάφεια στον όρο της ζωής, υπάρχει ασάφεια και στον όρο της νόησης. Ή της συνείδησης. Καταρχάς, η νόηση δεν είναι μόνο η επεξεργασία δεδομένων. Η νόηση μέσω της συνείδησης, που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, μπορεί να δώσει στη νόηση και δυνατότητες κρίσης, δηλαδή να προβλέψουμε και το αποτέλεσμα μιας ενέργειας. Αυτό είναι μια πολύ σύνθετη λειτουργία. Μπορεί να το λέμε εμείς με μία λεξούλα, νόηση, αλλά αυτό, αν το αναλύσουμε, κρύβει πάρα πολλά πράγματα από κάτω. Δεν πιστεύω ότι η νόηση που μπορεί να υπάρχει κάπου αλλού θα είναι τέτοιου τύπου που να την αντιλαμβανόμαστε και εμείς ως νόηση. Παρά μόνο, εδώ δεν αντιλαμβανόμαστε την νόηση από συνανθρώπους μας. Του ενός ή του άλλου. Και θα καταλάβουμε το πώς σκέφτεται. Αυτό το θεωρώ πραγματικά λίγο απίθανο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων του Πανεπιστημίου Yale, μπορεί τα άστρα να είναι τριπλάσια τελικά, δηλαδή γύρω στα 300 δισεκατομμύρια. Σε αυτή την περίπτωση πολλαπλασιάζεται και ο αριθμός των εξωπλανητών. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι στο σύμπαν υπάρχουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες, τότε φαντάζει άκρως ρεαλιστική η ιστορική φράση του διάσημου αστροφυσικού Carl Sagan για δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια κόσμους. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ζήτημα της ύπαρξης όχι απλώς ζωής, αλλά νοήμονο ζωής στο σύμπαν. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε τόσο εγωιστές και να θεωρούμε ότι είμαστε μοναδικοί όταν μιλάμε με τέτοιους αριθμούς? 500 λοιπόν εκατομμύρια πλανήτες στο σύμπαν παρουσιάζουν συνθήκες οι οποίες είναι ίδιες ή παρόμοιες με αυτές που έχει η Γη. Αυτό λοιπόν ενδεχομένως, βάσει στατιστικών πάντα μιλάμε, μπορεί να παρουσιάζει τη δυνατότητα για κάποια μορφή ζωής, κύριε Κρυμιζή. Ναι, και είναι 500 εκατομμύρια.
Είναι πολλοί ακόμη. Αλήθεια, πόσο από αυτούς, ας πούμε, ότι έχουμε εξερευνήσει ή τέλος πάντων πλησιάζουμε προς εξερεύνησή τους? Δυστυχώς, ελαχίστους. Όπως ξέρατε, τους μόνους πλανήτες που έχουμε επισκεφθεί είναι στο ηλιακό μας σύστημα. Και η βάση των παρατηρήσεων από το Kepler, το διαστημόπλιο, το οποίο παρεμφερός ο κύριος Μπαρούκι, όταν έκανε την αρχική πρόταση, ήρθε να με δει και ζήτησε να το κατασκευάσουμε στο εργαστήριό μας, αλλά είμαστε τόσο απασχολημένοι τότε με το διαστημόπλιο NEAR και με το διαστημόπλιο MESSENGER, που του είπα δυστυχώς δεν θα μπορούσα να σε βοηθήσω. Τέλος, αλλά το Kepler κοιτάει μια περιοχή, ένα μικρό κομμάτι της σφαίρας που... Του ευρύτερου κύκλου, λέτε. Της σφαίρας, της celestial sphere, της ολόκληρης της σφαίρας του ουρανού, διότι προσπαθεί να απομονώσει, ας πούμε, μια περιοχή, υπάρχουν τόσο πολλά αστέρια. Και οι στατιστικές αυτές βασίζονται στο ότι έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Και είναι πολύ σχετικώς κοντά προς τον ήλιο το δικό μας. Δεν ξέρουμε, όχι μόνο δεν έχουμε εξερευνήσει άλλους πλανήτες, δεν έχουμε εξερευνήσει ούτε τους ήλιους για την ύπαρξη πλανητών, πέραν από, ας πούμε, 100 με 1000 έτη φωτός. Αυτό το γεγονός θα πρέπει να μας προβληματίσει σαν ανθρωπότητα ή, αν θέλετε, θα πρέπει να μας κάνει πιο αισιόδοξους ότι τελικά μπορεί να ανακαλύψουμε και άλλα πολύ θετικά πράγματα στο μέλλον? Εγώ θα έλεγα πολύ αισιόδοξους, αλλά δεν... αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανακαλύψουμε κάτι καινούριο στο μέλλον ή στο εγγύς μέλλον. Δηλαδή, η κλίμακα την οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε είναι εκατομμύρια χρόνια. Διότι, όπως ξέρετε, εμείς ως πολιτισμός εκπέμπουμε ραδιοκύματα στο διάστημα τα τελευταία 100 χρόνια. Μόνο. Βέβαια, διότι από την ανακάλυψη των Αιρτζιανών στις αρχές του 20ου αιώνα. Άρα είμαστε σε μια νηπιακή μορφή, μπορούμε να το πούμε έτσι, σαν πολιτισμός. Οπωσδήποτε μπορούμε να είμαστε σε μια νηπιακή μορφή. Και επιπλέον, αν υπήρχαν άλλοι πολιτισμοί, δεν θα ξέραν ότι εμείς υπάρχουμε. Φανταστείτε ότι η Γη είναι 4,5 δισεκατομμυρίων ετών και μόνο τα τελευταία 100 χρόνια εκπέμπουμε ένα σήμα που λέει, ξέρετε, είμαστε εδώ. Και βέβαια, και αν αυτά τα κύματα, τα οποία ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, είχαν αρκετή ισχύ που δεν έχουν, έχουν ταξιδέψει μόνο 100 έτη φωτός. Ο γαλαξίας μας είναι το κέντρο του γαλαξία 22.000 έτη φωτός. Έχουν πολύ δρόμο ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Το πιο κοντινό... Ο πιο κοντινό αστέρι, ο πιο κοντινός ήλιος είναι το Α Κεντάβρου, τα οποία είναι 4,3 έτη φωτός, δηλαδή γύρω στα 43 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Πόσες ζωές θα χρειαζόταν κάποιος για να πάει εκεί πέρα? Και αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε με την ταχύτητα του φωτός, θα ήταν βέβαια 4,3 χρόνια, αλλά... Να σας πω τώρα για το Voyager, το οποίο είναι το πιο γρήγορο διαστημόπλιο που έχει στείλει ποτέ η ανθρωπότητα. Μιλάμε για επανδρομένες αποστολές ή για μη επανδρομένες? Συζητάμε, καλά, μπορούμε να πούμε για οποιαδήποτε αποστολή. Οι επανδρομένες αποστολές, όπως ξέρετε, έχουμε πάει μέχρι το φεγγάρι και εντάξει. Με το Voyager είμαστε τώρα σε 17,7 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Λοιπόν, ταξιδεύει με 17 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή γύρω στα 63.000 χιλιόμετρα την ώρα, ας πούμε. Λοιπόν, με αυτή την ταχύτητα θα πάρει τουλάχιστον 150.000 χρόνια για να πάει στο Α Κεντάβρου.
Μάλιστα. Δηλαδή, λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο κοντινό, νομίζω, γιατί αρχίζουμε να ξεμακρύνουμε πάρα πολύ. Πάντως, είναι έτσι ένα ρομαντικό πλαίσιο σε αυτό το οποίο αναφέρεστε, γιατί μας αφήνει το μυαλό μας να ταξιδέψει παντού, άσχετα από περιορισμούς, άσχετα από ενδεχομένως οικονομικά μεγέθη. Αναφερθήκατε.